Δύο νέες απώλειες ανθρώπων που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο του Βόλου. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 63 και 91 ετών που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό. Συνολικά στο νοσοκομείο του Βόλου, κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, έχουν καταλήξει 205 ασθενείς. Χθες η εβδομάδα άρχισε με αυξημένες νοσηλίες στο Αχιλλοπούλιο. Στη χθεσινή εφημερία, μέχρι το μεσημέρι, είχαν γίνει 4 νέες εισαγωγές χωρίς να δοθεί κανένα εξιτήριο. Συνολικά στη ΜΕΘ κορονοϊού, στους θαλάμους αρνητικής πίεσης και στις δύο κλινικές κορονοϊού νοσηλεύονται 63 ασθενείς. Η τελευταία πληροφόρηση που έχω είναι ότι έχουμε ένα διαθέσιμο κρεβάτι στη ΜΕΘ και ότι όντως συνολικά οι ασθενείς είναι λίγο παραπάνω από τους 60. Που σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε. Φοράμε μάσκες, κρατάμε αποστάσεις και οι νέοι το ίδιο. Φοράμε μάσκες και κρατάμε αποστάσεις, φοράμε τη μάσκα σωστά. Έτσι, όχι στο πηγούνι, να καλύπτει και τη μύτη και το στόμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατέψουμε τις ευπαθείς ομάδες. Υπάρχει το επιχειρησιακό σχέδιο από τη διοίκηση και από την Επιστημονική Επιτροπή, αλλά θα πρέπει να ξέρουν όλοι οι συμπολίτες μας ότι κανένα νοσοκομείο δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει μια πανδημία και ποτέ δεν θα είναι. Άρα λοιπόν προσέχουμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ποτέ όσο και να το θέλουμε και η διοίκηση και το προσωπικό. Στο μεταξύ, στο πλαίσιο δράσεων ελέγχου της διασποράς του κορονοϊού από την περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Ιωδή, πραγματοποιήθηκαν σήμερα 331 rapid test στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Βόλου και βρέθηκαν 10 θετικά δείγματα. Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης έγιναν σήμερα στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου 249 rapid test, τα οποία ήταν όλα αρνητικά.